Ο Χρήστος Καλτσάς βρίσκεται κοντά μας. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, δούμε όλα όσα συμβαίνουν αυτή την εβδομάδα και ειδού τα αποτελέσματα λοιπόν. Χρήστο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τα προλαβαίνουμε όλα. Ναι. Απλά εμείς θα κάνουμε τώρα μια μικρή σούμα, γιατί ήδη τα δείξαμε τις 2-3 εκδηλώσεις από την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Μαΐου, έχουμε τον Ταρτούφο στο Κολοσσέο. Είναι οι τελευταίες παραστάσεις. Το πιο πολυπαιγμένο έργο του Μολιέρου και ο πάντα επίκαιρος Ταρτούφος, αυτή η διαχρονική κωμωδία, θα είναι για σήμερα και για αύριο στο Θέατρο Κολοσσέο, σε μια σκηνοθεσία του Στέργιου Σαραγιώτη και μετάφραση του Φώτη Σπύρου. Η τιμή του εισιτηρίου στα 10 ευρώ. Παίζουν πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Δημήτρης Ελιάς, η Κλέρη Τσακύρη, ο Στέργιος Σαραγιώτης και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Κολοσσέο, τελευταίες παραστάσεις, 9 η ώρα. Προλαβαίνετε, ορίστε, επειδή γκρινιάζουμε τη Δευτέρα το βράδυ και πώς θα φύγει αυτή η Δευτέρα και τι θα κάνουμε το βράδυ. Λέβαια. Να λοιπόν. Δίνουμε λύσεις για όλες τις μέρες. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε Τετάρτη 21 Μαΐου. Η παράσταση του 0 που είδαμε πριν λίγο τα παιδιά, να τα ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Θέατρο Κολοσσέων. Εμείς απλά να κάνουμε να πούμε ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 12 ευρώ. Ορίστε, δεν τα είπαμε αυτά, ούτε είπαμε ποιοι πρωταγωνιστούν εκτός από τους. Α, ναι. Για λέγε. Ναι, δεν έχω σημειώσει τα παιδιά όμως. Δεν πειράζει. Σας τα αναφέρω εγώ εντάχει. Είναι ο Τάσος Μπαρνιαδάκης, Αγγέλ Βαγιονά, ο Γιάννης Τσότσος, η Μαρία Σπαθοπούλου, ο Σταύρος Μπίλιος. Γιατί δεν τα είπαμε πριν, είδες. Τέλεια. Αλλά και τα λέμε. Που αξίζει να πάτε να την παρακολουθήσετε, είδαμε και το τρέιλερ. Λοιπόν, επίσης Τετάρτη έχουμε τον Γιώργη Χριστοδούλου στο Ξέφωτο. Και την Τετάρτη θα μας κάνει λαδιά, η Τετάρτη θα πρωτοκάνουμε, δεν ξέρω. Ναι. Έχουμε τρία καλά πράγματα. Ο Γιώργος Χριστοδούλου έρχεται κατευθείαν από τη Βαρκελόνη, γιατί εκεί μένει τα τελευταία χρόνια μόνιμα. Εκεί κάνει τις μουσικές του, παράγει τις μουσικές του πλέον, τα τραγούδια του. Και θα έρθει αποκλειστικά για μία ημέρα στο Ξέφωτο να ακούσουμε ό,τι jazz swing επιλογές από την δισκογραφία του. Το Die For You που το έχει κάνει διασκευή και το παίζουμε συχνά εμείς οι DJ στα μαγάζια. Το Die For You και της ανασβήσει πολλές τραγούδια. Έτσι. Και επίσης τον Φλανέρ του, τον αγαπημένο του CD από προηγούμενες δουλειές του. Και θα τον έχουμε και εδώ την Τετάρτη. Είσαι διαβασμένη και τα λες πάρα πολύ καλά. Η είσοδος είναι 10 ευρώ με ποτό. Μια πολύ καλή επιλογή για την Τετάρτη. Όπως φυσικά και η Ελένη Σαλιγκοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά στο Love Casual Living. Που τα είπατε πριν λίγο με τον Κώστα Λιβαδά, οπότε δεν χρειάζεται να αναφέρω τίποτα άλλο εκτός από το ότι η είσοδος είναι στα 5 ευρώ και η τιμή ποτού είναι στα 5 ευρώ επίσης. Η ώρα είναι στις 9 η ώρα, ξεκινάει η παράσταση. Λοιπόν, πάμε Πέμπτη, 22 Μαΐου. Έχουμε δύο παραστάσεις, δύο μουσικές παραστάσεις. Οι 48 ώρες στο Σαββόι και ο Διονύσης Σχοινάς στο Σάρκ. 48 ώρες στο συγκρότημα. Οι 48 ώρες στο συγκρότημα στο Σαββόι κάτω στην παραλία και ο Διονύσης Σχοινάς στο Σάρκ Μπαρ στην Καλαμαριά. Έχουμε δύο επιλογές μουσικές πολύ καλές. Επιστρέφει ο Διονύσης Σχοινάς. Επιστρέφει, νομίζω ότι θα επιστρέφει για πολύ καιρό ακόμα γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Λίγες ακόμα εκδηλώσεις να αναφέρουμε. Βλέπουμε την φωτογραφία. Είναι το πραξικόπημα στο Θέατρο Σοφούλη. Επίκαιρη παράσταση. Σκίζει, λέει, το πραξικόπημα. Πάει πάρα πολύ καλά. Να πούμε, πιστεύετε πως υπάρχει δημοκρατία? Έχετε κρατάκια? Κοιμάστε μπρούμητα? Πιστεύετε πως η ψήφο σας πιάνει τόπο? Είστε όλοι ψεκασμένοι. Αυτό είναι το σενάριο της ταινίας. Και ότι θα έρθουν να μας σώσουν οι σούπερ ήρωες, τα παιδιά που πρωταγωνιστούν, από τους ψεκασμούς που μας κάνουν να σκεφτόμαστε διάφορα άλλα πράγματα. Από τις 16 Μαΐου είναι παράσταση έως την 1η Ιουνίου στο Θέατρο Σοφούλη. Μια πολύ καλή παράσταση που παίζουν η Μαρία Λαυτσίδου, η Έστερ Σερεμέτη, Αζάρια και ο Μιχάλης Δαρνάκης. Τέλος, να συνοψίσω μερικές ακόμα εκδηλώσεις για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ο Βαλάντης στο Mother Club. Θα είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο κάτω στην παραλία. Ο Παύλος Παυλίδης στη Μαύρη Τρύπα. Βέβαια, είχε και πολύ ωραίο live και την προηγούμενη Παρασκευή ο Παύλος Παυλίδης. Θα είναι και αυτή την Παρασκευή, για όσους δεν πρόλαβαν. Κάρας Ρόκος συνεχίζει κανονικά στο Πολιτεία. Ο Δήμος Αναστασιάδης θα είναι στο Love Casual Living το Σάββατο 24 Μαΐου. Ο Δημήτρης Μπάσης με την Άντια Μπουλέ στο Θέατρο Περγίνα. Regency Casino, ναι. Έτσι. Το ΚΤΕΛ. Σάββατο και Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, είναι οι τελευταίες παραστάσεις. Πήρανε και άλλη παράταση, ναι. Εκτός από την παράταση της παράτασης. Ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά, μπράβο. Και η Φόνησα της Παπαδιαμάντη, και αυτές είναι οι τελευταίες παραστάσεις, Τετάρτη με Σάββατο, εδώ στην πόλη μας.